Λιάννα Κανέλη είναι εδώ μαζί μας. Λιάννα, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλό μήνα, καλό υπόλοιπο. Όλα. Καλό καλοκαίρι, όπως θέλετε να το πείτε, και υπορπάνων καλή τύχη. Καλή τύχη, ναι, δύσκολο καλοκαίρι. Καλή τύχη. Σε οποιονδήποτε μετακινείται, σε οποιονδήποτε βγαίνει έξω, σε οποιονδήποτε προσπαθεί να χαρεί. Δεν είναι εύκολο. Σας άκουγα να το λέτε. Εγώ προσέχω, ναι, προσέχω πάρα πολύ. Στη Βουλή καλά κάνετε και φοράτε μάσκες. Προσέχω πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι είναι το πρόβλημα η Βουλή, πίστεψέ με. Ο χώρος της Βουλής και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί είναι αντισηπτικά παντού. Ναι. Με τούτα, με εκείνα, με τα άλλα, είναι από τους λιγότερο επικίνδυνους. Και ακόμα έχει και παράθυρα ανοιχτά και δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Πίστεψέ με, δεν είναι η Βουλή. Πώς θα επικοινωνήσεις? Και οι ψηφοφορίες ούτως ή άλλως γίνονται ανά 60 στην Ολομέλεια. Σε μια αίθουσα που χωράει 300. Δηλαδή, πώς να σου το πω. Πρέπει να θες να στριμωχτείς. Δεν γίνεται. Πρέπει να θες να στριμωχτείς. Ακόμα και πολιτικά πρέπει να θες να στριμωχτείς. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Το ζητούμενο για μένα είναι σε άλλους χώρους. Σε άλλους χώρους. Δηλαδή, συχαίνω με την ιδέα ότι ακούω σε ένα σύγχρονο κράτος, σε μια κυβέρνηση που λέει ότι προσπαθεί να κάνει τα πάντα, να δώσει λεφτά, να κάνει τούτο, να κάνει τούτο. Λέει ότι κάνει τα πάντα. Όσα μπορεί και όσα δεν μπορεί. Και είναι και πολύ χαρούμενη με τον εαυτό της. Δεν μπορώ να ακούω ότι ξαφνικά θα ανασταλούν οι άδειες όλων των οδηγών λεωφορείων για να πολλαπλασιάσει τα δρομολόγια. Πώς να σου το πω. Περιμένω να προσλάβει ο οδηγός. Να προσλάβει, ναι, και όχι να... Περιμένω να παραγγείλει λεωφορεία. Να παραγγείλει για να τα έχω το Σεπτέμβρη που τα πράγματα θα είναι χειρότερα και να τα... θες κάτι? Να επιτάξει. Ναι. Να επιτάξει. Μάτωχος το. Να επιτάξει. Πούλμαν, παιδί μου. Να νοικιάσει. Πούλμαν. Πώς να σου το πω. Μέχρι να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Κατάλαβες τι εννοώ. Αλλά κάτι να κάνει. Μη μου λέει εμένα, ναι, ότι σε κουρασμένους ανθρώπους που έχουν παίξει τη ζωή τους κορώνα γράμματα μέσα στα λιοπίδια με 40 και 41 βαθμούς, ότι οι άνθρωποι δεν θα είναι στιβαγμένοι. Ναι, ένα ξέρεις, το κρατούμενο. Όμως. Δεύτερο, όταν παρακάμπτει, το γνώριζαν κιόλας. Όταν παρακάμπτει την νομοθεσία και προχωράει ένα διαγωνισμό να πάρει λεωφορεία ή προχωράει σε προσλήψεις και από το παράθυρο, έτσι όπως το λες, να το λύσει. Να το λύσει. Μα το πρόβλημα. Μα τους την πέφτετε μετά, ότι βάζουν τους δικούς σας. Μα να το λύσει το πρόβλημά της. Είναι σαν να μου λες τώρα ότι επειδή κάποιοι κλέβουν, θα κλειστούμε όλοι μέσα, πάρουμε και από ένα πιστόλι και θα περιμένουμε. Άμα, το όχι, ίδιο. Όχι. Λοιπόν, όχι. Δεν γίνεται. Δεν θα έπρεπε να το έχει λύσει όμως, γιατί φτάσαμε στο παραπέντε τώρα για να βρει. Δεν έχει. Ακούστε, δεν είναι τα μέτρα όλα σωστά. Και δεν είναι μόνο ατομική ευθύνη. Υπάρχει και κρατική ευθύνη και συλλογική ευθύνη. Και δεν είναι η μάσκα πανάκια. Να τη φοράμε σωστά. Στου κλειστού χώρου σωστά. Στο πεσβιέ σωστά. Συμφωνώ απολύτως. Αλλά δεν μπορεί να μου γκρινιάζει για τούτο, για εκείνο, για τ' άλλο. Και μετά, ξέρω εγώ, να ανοίγει η κρουαζιέρα. Δεν πρέπει να εξέσουν από τουρισμό. Μα τώρα στα αλήθεια. Μιλάμε στα σοβαρά. Και μέχρι τώρα ξαναγυρίσαμε στο παραμυθάκι οι Έλληνες θα βοηθήσουν τον τουρισμό. Για μισό λεπτό, γιατί δεν σήμερα μπορούμε, από ό,τι ξέρω και διάβασα. Όχι, οι Έλληνες δεν μπορούν οικονομικά. Δεν μπορούν. Ναι, δεν μπορούμε. Δεύτερον, η Ελλάδα είναι εγκαταλειμμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση. Μάτια μου, είναι μια περιουσία να πας και να έρθεις σε ένα νησί. Κοντινό ή μακρινό. Είναι μια περιουσία. Και αυτή τη στιγμή ποιος ενισχύεται? Αυτός που έχει τα καράβια και δεν βάζουν παραπάνω καράβια, ούτε παραπάνω διαδρομές, ούτε φτηνένει το εισιτήριο για να αραιώσει και ο κόσμος τα καράβια. Εσωτερικός ή όποιος θα έρθει περίπου το 5%, το 10%, το 3%, το 7%. Ναι. Ανεβάζει όμως την πληρότητα. Ανεβάζει την πληρότητα. Δηλαδή, γιατί να μην θέλω να την κατεβάσω αυτή τη μάσκα που μου μοιάζει υποκριτική? Πώς θα σου δώσω να καταλάβει? Μου θυμίζει, λέει, και το Μεγάλο Περίπατο. Που κατέληξε μεγάλη ταλαιπωρία. Έως τώρα. Και που στο τέλος πάει να δείξει ότι θα καταλήξει σε μεγάλη γκάφα. Διότι τώρα να θες πεζόδρομο. Λέω τώρα, θεωρητικά. Ποδηλατόδρομο. Ή ποδηλατόδρομο. Στο δρόμο της Αθήνας που είναι κεντρικός, εξορισμού πανέμορφος λόγω παλιών κτηρίων, λόγω τούτο, λόγω κοινωνία. Και με τα φαρδίδρα πεζοδρόμια που υπάρχουν στην Αττική. Άμα μου βρείτε εσείς άλλο δρόμο με τόσο φαρδιά πεζοδρόμια όσα έχει η Πανεπιστημίου. Να σας πω, ναι. Για να μείνουμε όμως λίγο στα μέτρα. Γιατί είπατε, εγώ δεν ξέρω ούτε έναν. Είπατε νωρίτερα ότι δεν είναι όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί σωστά. Θέλω το σχόλιο σας για κάτι που διαβάσαμε χθες στην Καθημερινή. Λένε ότι ενδεχομένως ο κύριος Σιόδρας, τον οποίο είχαμε δει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μετά το τέλος της καραντίνας χάθηκε για λίγο, γιατί ενδεχομένως δεν συμφωνεί με τον τρόπο που διαχειρίζεται η κυβέρνηση το θέμα των μέτρων. Δεν έχω κάνει ρεπορτάζ, Κατερίνα μου, μέσα εσωτερικά στο τι σημαίνει στην Επιτροπή. Θεωρώ όμως ότι είναι δικαίωμα. Μεγάλος άνθρωπος ο κύριος Σιόδρας. Μεγάλος άνθρωπος. Και είναι και πατέρας 6-7 παιδιών. Ναι. Δεν ξέρω ούτε πώς σκέφτεται, ούτε τι θέλει, ούτε τι ανάγκες έχει. Για να μην θέλει να βγαίνει στον αέρα σε αυτή τη βάση, δεν ξέρουμε τους λόγους.
Δεν ξέρουμε τους λόγους. Ναι. Και δεν ξέρουμε τι πάει να πει επιστημονική ομοφωνία. Για να είμαστε και λίγο ειλικρινείς, καμιά φορά ψάχνουμε να σκαλίσουμε. Τι μπορεί να είναι επιστημονική ομοφωνία σε ένα πράγμα το οποίο παραμένει άγνωστο, τι σπάσει παγκοσμίως. Τι στον κόρακα μπορεί να είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή, ως ομοφωνία, για να καταλάβουμε. Ναι. Σε κάποια μέτρα και εμείς έχουμε διαμαρτυρηθεί και το έχουμε πει. Εμένα με ανησυχεί, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή ότι εμφανίστηκε σε κέντρο νεοσυλλέκτων δύο-τρία κρούσματα. Με ανησυχεί. Ξέρω όμως ότι μέχρι τώρα στο στρατό, για παράδειγμα, είχαν αντιμετωπιστεί πολύ αποτελεσματικά τα δύο που ήταν στην προηγούμενη περίοδο. Να κρατήσουν αποστάσεις. Ελπίζω ότι θα το κάνουν και τώρα. Προσέξτε όμως, από την άλλη μεριά, χρειάζεται μία αντίληψη πολύ διαφορετική, την οποία και δεν είναι εύκολο να την επιβάλλεις. Οι ανησυχητικές ειδήσεις για μένα για τον κορονοϊό είναι ότι έπεσε στο 45. Στα 45 χρόνια. Ο μέσος όρος ηλικίας. Αυτό είναι. Που σημαίνει ότι εμείς οι μεγαλύτεροι συμπεριλαμβάνομαι και ως ευπαθής ομάδα προσέχουμε κατά τι παραπάνω. Ναι. Τι βρίσκεται λάθος όλο αυτό τον τρόπο διαχείρισης? Συγκεκριμένα ένα μέτρο που λέτε ότι αυτό δεν έπρεπε να έχει ληφθεί ή δεν μου προσφέρει τίποτα. Σας είπα ήδη δύο. Όταν ξέρεις ότι περιμένεις τουρίστες, αυτό το παρατήρησες και το χειμώνα. Ναι. Βάζεις παραπανήσια καράβια. Και για να έχεις αραιά τον κόσμο. Όταν ξέρεις ότι θα έχεις και τουρίστες, όταν ξέρεις ότι δεν θα μετακινηθεί ούτε καν το 1/3 του ελληνικού πληθυσμού λόγω οικονομικών θα για να πάει Αθήνα, και θα μείνεις στην Αθήνα, ξέρεις λοιπόν ότι η Αθήνα με συνθήκες ασφυξίας και ζέστης, και το ξέρουμε, γιατί και συνθήκες δυσφορίας, γιατί κοιτάξτε, υπάρχει κόσμος ο οποίος πεθαίνει σαν τα κοτόπουλα έτσι. Μετά, θέλετε να σας πω τώρα, μου λέτε για μέτρα. Ακούσατε και ξανακούσατε και πεντακούσατε. Αυτό που θα κάνουμε προσλήψεις, που θα πάρουμε κόσμο, που αυτό που οι εντατικές διπλασιάστηκαν. Πήραν όμως. Είναι στο τσάκα αυτή τη στιγμή να τα τεινάξει το σύστημα στον αέρα. Γι' αυτό φοβούνται. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό. Δεν υπάρχει, δεν φτάνει. Πώς να σας το πω. Ακόμα οι καταγεγραμμένες ανάγκες. Ακόμα ήταν... και με τις προσθήκες που έγιναν. Απολύτως. Ναι. Ήταν υπερπολαπλάσιες. Δηλαδή, μιλούσαμε για ένα μίνιμουμ 9.000 προσλήψεων στο σύστημα υγείας. Ναι. Και τι πράγμα συζητάμε. Κάναν 4.000. Η ΟΠΟΗ μιλούσε για 3.500 μονάδες συστατικής θεραπείας. Ναι. Ναι. Θέλουμε παραπάνω. Πάντα τώρα παραπάνω. Λοιπόν που φτάνουμε στο μπούκωμα και είμαστε με σούντος του θέρους. Για τι πράγμα συζητάμε. Ποια είναι τα λάθος μέτρα. Είναι για ποιον παίρνεις τα μέτρα. Καθίστε τώρα μισό λεπτό για να πιάσουμε και μία. Ναι. Να το στρίψουμε το πράγμα εκεί που πρέπει. Στις πολιτικές αποφάσεις. Γιατί γιατροί δεν είμαστε. Εγώ σήμερα διαβάζω ότι αρχίζει εμβολιασμό η Ρωσία. Μπαίνει δυναμικά μέχρι τον ερχόμενο. Όχι, αρχίζει εμβολιασμό η Ρωσία, λέει τον Οκτώβρη. Που σημαίνει ότι έχει βρει κάποιο εμβόλιο και θα αρχίσει, όποιο είναι. Ωραία. Και θα αρχίσει. Ο κόσμος θα ρωτάει εδώ, εμείς γιατί δεν εμβολιαζόμαστε. Ναι. Και πού στον κόρακα είναι το εμβόλιο. Εντάξει. Περιμέναμε και κάποιες ανακοινώσεις να μας πει με ποιες εταιρείες έχει συμβληθεί, διότι θέμα εταιριών είναι και θέμα χρημάτων είναι. Αν θα μας κοστίσει, αν δεν θα μας κοστίσει, από πού θα το πάρουμε. Αυτή η κίνηση που έγινε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι βρίσκω καλή ως. Να δεσμεύσουν ως 300... να κατεβάσει την τιμή. Στην πραγματικότητα την τιμή που θα κατεβάσει. Αφού αρχίζουν και πέφτουν τα φώτα τώρα, από ό,τι είδα. Τι είναι αυτό. Δεν ξέρω, κάτι έπρεπε να πω. Από αυτά που λέμε, βέβαια. Όπως λέμε, που πέσαν τα μαλλιά, πέφτουν και τα φώτα. Δεν είναι παράξενο. Σε εποχή κορονοϊού. Λοιπόν, εδώ στο πολιτικό ζήτημα. Εδώ φαίνονται το ποιο δουλεύει για ποιον. Δεν μπορεί να κλείσει η οικονομία. Οι λίγοι και οι πλούσιοι ναι. ενθυλάκωσαν πολύ χρήμα πάνω στην κρίση. Και εξακολουθούν να ενθυλακώνουν. Οι λαοί υποφέρουν από την Νότιο Αμερική μέχρι το Βόρειο Πόλο και μέχρι το Νότιο Πόλο. Ναι. Η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι ότι δεν μπορεί να ξανακλείσει η οικονομία με τους τρόπους που έγινε, με τον τρόπο που έγινε, γιατί δεν παράγεται εισόδημα για τους εργαζόμενους, θα έχουμε απολύσεις, θα έχουμε νέα λουκέτα. Με συγχωρείτε, είμαι στην Αθήνα. Χτυπάει το τηλέφωνο μου. Από συναδέλφους δημοσιογράφους μέχρι και εγώ δεν ξέρω ποιον. Ναι. Και κάθε μέρα ακούω μία απόλυση. Γιατί έχουν πάρει διαβατήριο από τον τρόπο με τον οποίο πέρασε και το νομοθέτημα, που λέει ότι μετά το πέρας της αναστολής και του 800αριού του τριμήνου και τα τέτοια, μπορείτε μέσα σε 40 μέρες να απολύσετε. Σιγά μην περιμέναν οι εργοδότες 40 μέρες να απολύσουν. Την πρώτη μέρα λήξης του τριμήνου το κάνανε. Μόλις πρέπει να παίρνουν τον τζάμπο 800αρι. Γύρνα πίσω το ρολόι να δεις ποιοι είναι. Στον τουρισμό. Όχι, δεν είναι μόνο στον τουρισμό. Πρέπει, δεν είναι μόνο στον τουρισμό. Καλά, κοίτα γύρω μας. Οι συνάδελφοί μας, οι δημοσιογράφοι. Στον δρόμο είναι οι περισσότεροι. Με τις κατοσταριές, τεχνικοί, δημοσιογράφοι, τούτο και τούτο. Δηλαδή, στο λέω γιατί είναι οι κοντινοί άνθρωποι που παίρνουν τηλέφωνο. Αλλά ξέρω σε όλους τους τομείς.
Για δες που είναι τα μαζικά κρούσματα. Γιατί τα παραβλέπουμε. Προσφέρεται το γλέντι ντυρλαντύρλα, θα βγάλουμε και το γαμπρό να μας πει, θα βγάλουμε και τον DJ να μας πει. Έβγαλε ένας τους εργάτες από το εργοστάσιο. Στην Καβάλα. Έβγαλε ένας. Πες μου, δεν προσφέρεται. Εκεί δεν έχει DJ, δεν έχει σήμερα γαμπρό. Θα πάμε. Ναι, εμείς απλά... θα πάμε σήμερα εκεί. Να πάτε. Εκείνη δεν μάλλον θέλουν να μιλήσουν. Μα να πάτε. Μα να πάτε, να πάτε να μιλήσετε. Να δούμε, τηρούνταν τα μέτρα. Γίνονται τα τεστ που πρέπει. Τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας για το ίδιο το προσωπικό. Υπερδουλεύουν οι υπερβάρδιες. Για να βγάλουν τον τουρισμό πέρα, αυτή πέρα, το κέρδος πέρα. Λοιπόν, δεν είναι μέτρα. Είναι ποιος παίρνει μέτρα για ποιον. Ναι. Αν τα μέτρα είναι υπέρ των πολλών, δηλαδή υπέρ του λαού, εξορισμού, ακόμα και λάθος να κάνεις, θα το μαζέψει ο ίδιος ο λαός. Απ' την άλλη μεριά ακούω και κάποιες υπερβολές. Όπως... να μην βάζετε αυτό, να μην βάζετε εκείνο, να μην βάζετε το άλλο και να βάλετε μάσκα κτλ. Εγώ ξέρω ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα και με τις μάσκες και τους 42 βαθμούς, αναπνέοντας πίσω το διοξίδιο, έχουν λιποθυμήσει. Ναι. Ένας από αυτούς θα μπορούσα να μην θέλετε κοινώ. Να μείνουμε λίγο στο πεδίο της οικονομίας και να μιλήσουμε για το μα θέμα που μας γιατί... απασχόλησε την προηγούμενη εβδομάδα για τα αναδρομικά. Δεν είναι τα αναδρομικά. Δεν είναι. Όχι, κορίτσι μου. Εκεί που κάθεστε στον ταμπλά θα σας έρθει στις αμέσως επόμενες μέρες. Με και θα είναι από τον Ομπελίστα και την Επιτροπή. Άμα θες τη γνώμη μου, θα γυρίσουμε πίσω στην εποχή του Σπράου. Και θα απαγορεύονται και οι διαδηλώσεις. Και νομίζω ότι δεν θα κάνουμε ούτε διαδηλώσεις ούτε συγκεντρώσεις. Θα τις κάνουμε και τις κάνουμε και συντεταγμένα. Και σημασία δεν έχει αν θα εμφανιστεί ο κύριος Τσιόδρας ή ο κύριος Χ, ο κύριος Ψήτου. Και τρέφω απέραντη εκτίμηση για τον κύριο Τσιόδρα. Δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά. Και με 8 παιδιά απορώ και χαρά στο κουράκι του. 7 που έχει να σηκώνεται και να βγαίνει κάθε μέρα να ενημερώνει αυτούς που δεν θέλουν να ενημερωθούν. Γιατί μην μου πείτε ότι ο κόσμος θέλει να ενημερώνεται, θέλει να του δώσετε κακιά είδηση, ξεχάστε το. Σας το είπα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πήγαμε σε ένα γλέντι. Το γλέντι είναι ευεπίφορο για να συμβούν αυτά τα πράγματα. Έτσι και ο γαμπρός και λέει: τηρήσαμε όλα τα μέτρα. Γιατί να μην τον πιστέψω τον άνθρωπο. Σε τελευταία ανάλυση και μια αγκαλιά και ένα φιλί σε ένα γάμο μπορεί και να. Άξω. Στο εργοστάσιο. Στο εργοστάσιο. Σε πόσο εργοστάσιο θα πάμε στην Καβάλα. Και δεν μου λέτε, το άξα στο 10 εξαμενόπλιο που ήταν αυτή η 17-20 δυστυχή. Ναυτική. Πάμε. Τι έγινε στο. Follow-up. Ποιος έκανε στο δεξαμενόπλιο. Ποιος έκανε. Κοιτάξτε τώρα με καίει. Είναι οι εργαζόμενοι αυτοί. Τι μπορείς να κάνεις σε ένα χώρο δουλειά όμως. Είναι, δουλειάς, είναι. Πες μου. Μαζικό χώρο δουλειάς. Πες μου. 130 άτομα. Τι θα πρέπει να κάνουνε. Μάσκες εξοπλισμός από πάνω μέχρι κάτω. Κομπλέ. Κομπλέ. Θέλω να σου πω ότι στο, δωρεάν, στο κτίριο εδώ. Δωρεάν. Στο... δωρεάν. Πρόσεξε. Εννοείται. Το... λογικό πρόσεξε δωρεάν. Δεν εννοείται. Τι δεν εννοείται. Μα δεν εννοείται, εννοείται να δουλεύεις και δεν εννοείται. Εννοείται. Υπάρχουν εργαζόμενοι, μα δεν εννοείται. Σου λέω, εσείς νομίζετε ότι εννοείται. Βγείτε έξω, πηγαίνετε σε χώρους εργασίας. Νομίζετε ότι εννοείται. Υπάρχουν χώροι εργασίας που παίρνουν οι εργαζόμενοι μαζί τους ότι συμπτυχώνται. Στο Περισσό πώς είναι οι εργαζόμενοι. Πώς είναι οι εργαζόμενοι. Όσοι είναι. Πώς είναι. Έχετε μεριμνήσει να έχουν τη μάσκα τους καθημερινά στην είσοδο και. Τώρα τι συγκρίνεις. Συγγνώμη που το λέω δηλαδή. Γιατί να μην συγκρίνεις. Τι συγκρίνεις, το χρυσό με τα βατράχια. Λιάννα, παντού έτσι. Δηλαδή, είναι. Όχι, κάνεις λάθος. Δεν τηρούνται παντού. Υπάρχουν χώροι εργασίας στους οποίους μπαίνει ο εργαζόμενος μέσα και πρέπει να φέρει τη μάσκα του. Άνεργος απλήρωτος, τη μάσκα του. Να τη φοράει. Πόσες μάσκες θα έχει. Να βγει με τη μάσκα. Θα είναι η μάσκα που θα έχει μιας κρίσης που θα έρθει με το μέσο μαζικής μεταφοράς. Μία θα πληρώσει από την τσέπη του για να μπει στο μέσο μεταφοράς. Αυτό που έλεγες, φαντάζομαι αυτό που έλεγες νωρίτερα. Πώς θα μπει μέσα. Είναι πιο οργανωμένη η κατάσταση. Έτσι θα πρέπει να είναι. Έτσι θα πρέπει να είναι. Μα δεν είναι όμως. Μα δεν είναι. Ο παροχή από τον εργοδότη που λέμε εμείς και φωνάζουμε. Του απαραίτητου υγειονομικού εξοπλισμού για να μπορείς να συνεχίζεις την παραγωγή σου είναι να περιλάβεις στο κόστος αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται. Κόψε κάτι από τα κέρδη σου. Να σας το πω έτσι λίγο πιο αστικά για να γίνει κατανοητό. Μπας και πάφτε καμιά αποπληξία από την κομμουνιστική απέτηση να ζητάμε να έχουν οι εργαζόμενοι. Όχι, αστειεύομαι. Είναι κομμουνιστικό αυτό. Αστειεύομαι και σαρκάζω ταυτόχρονα. Διότι θεωρούνται πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Γιατί αυτά δεν είναι τωρινά. Το τι είναι ευθύνη του εργοδότη και αν είχαμε εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα δεν το ξέρει μισός άνθρωπος αυτή τη στιγμή. Μισός. Ναι. Σκοτώνεται ένα παιδί με μία μηχανή και μπορεί να έχουμε 4 μέρες ρεπορτάζ. Σκοτώνεται ένας εργαζόμενος και δεν έχουμε ρεπορτάζ. Μάλιστα. Και δεν έχουμε και κάποια πολιτεία που νοιάζεται. Θα νοιαστεί περισσότερο για τη λειτουργία του εργοστασίου. Αλλά απ' την άλλη μεριά, αν θα πληρωθούν ή δεν θα πληρωθούν, πώς θα μπουν σε αναστολή, δεν θα μπουν σε αναστολή. Οι οικογένειές τους.
Άκουσα, για παράδειγμα, ναι, λέω τώρα, ναι, θα κάνουν απολύμανση στους χώρους του εργοστασίου, σωστά. Είναι, έχω εγώ μία απέτηση στο κεφάλι μου, την οποία, άμα με την πω, θα μου πει κάποιος ότι είμαι μαξιμαλιστικών τοποθετήσεων λαϊκών. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν οικογένειες. Δεν πηγαίναν σπίτια τους. Τα σπίτια τους ποιος θα τα απολυμάνει. Τώρα την άπεισε ότι δεν έχει... Και με τι κόστος. Δηλαδή γιατί πρέπει να πληρώνω εγώ φόρο κοινού νοός στον καθένα που με ρωτάει ως πολιτικό. Εγώ του λέω τι πρέπει να κάνει. Και του λέω και τι πρέπει να απαιτήσει. Τι άλλο πια να κάνω, θαύμα να κάνω, τι να κάνω. Mm-hmm. Όχι εγώ, το κόμμα τι να κάνει δηλαδή, να πάρει το μαγικό ραβδάκι. Αν ο κόσμος δεν φτάσει να τα απαιτεί αυτά. Όταν μολυνθεί ένας χώρος εργαζομένων και ο άλλος έχει τρία παιδιά στο σπίτι, ρωτάω. Η μάσκα, σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών, η φασμάτινη, πρώτον, θέλει πλήσιμο σε 90 βαθμούς. Ναι. Και σιδέρωμα, καλό. Τι θα κάνεις, θα βράζεις βραστήρα. Δεν θα το κάνουμε αυτό και τώρα. Και θέλει πλήσιμο στους 90. Στους 90 βαθμούς δεν μπορεί να πλύνεις με το χέρι. Τι μάσκα χρησιμοποιείς. Περίμενε, δεν θα, βεβαίως. Τι μάσκα, μια σφασμάτινη ή μια σφασμάτινη. Λοιπόν, ελληνική. Μια σφασμάτινη και χρησιμοποιώ και μια κοντή αυτή που λένε ότι δεν είναι σωστή, ναι, ναι, για μικροπράγματα, γιατί έχω πρόβλημα αναπνευστικό και δεν μπορώ. Για το ίδιο αντίστοιχο έχει και η αδερφή μου που έχει ότι άσμα. Μέχρι και πριν από δύο μήνες δεν παρήγαμε ούτε μπορώ αυτό το πράγμα. 90 βαθμοί σημαίνει πλυντήριο. Ναι. Και μετά θέλει και σίδερο. Ωραία. Στους 100 βαθμούς. Λοιπόν, όταν αυτό πρέπει να το κάνεις 5 φορές την ημέρα, εξήγησέ μου τι θα κάνεις. Θα σταματάς από τη δουλειά σου, θα πηγαίνεις στο σπίτι, θα βάζεις πλυντήριο. Θα την παίρνεις 90. Μέσα, πάμε στη μία χρήση λοιπόν όταν είσαι έξω. Θα φοράμε μάσκες, όχι. Όχι, όταν είμαστε έξω. Ακούστε τώρα, άρχισε εμπόριο. Άρχισανε μάσκες ηγέ. Η Άννα λέει το εξής, ότι πρέπει να παρέχονται πιο δωρεάν, όταν πηγαίνεις στη δουλειά σου, τα μέτρα ασφαλείας είναι του εργοδότη. Σε κακοπληρωμένο και υποπληρωμένο, με άθλιες εξαθλειωμένες θέσεις εργασίας. Εγώ διάβασα και αυτά που έρχονται στο σχέδιο από τις πληροφορίες που έχω δηλαδή, κατά τέτοιμη εξήγηση του κυρίου Πισαρίδη. Που θα πανηγυρίσουμε και θα πούμε ωραία και αυτά και είναι και νομπελίστες. Μέχρι στιγμής τους προηγούμενους νομπελίστες τους θυμάμαι και στα μνημόνια και το Νόμπελ δεν εξασφαλίζει ότι θα έχουμε μακροζωία. Τι είναι αυτό που θυμίζει από αυτά που έχετε ακούσει. Λοιπόν, δεν έχουν τέτοιο, τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν με απασχολεί. Όχι, όχι, το σχέδιο περιλαμβάνει. Περιλαμβάνει μείωση φορολογίας, αυτό εκείνο το άλλο, αλλά περικόπτει και τσεκουρώνει κάθε έννοια κοινωνικού κράτους και μισθούς και συντάξεις. Παράδειγμα. Και μία σειρά από άλλα πράγματα. Δεν ξέρω, τις γενικότητες ξέρω. Κάτσε να λοιπόν, το δούμε. Να έρθει να το δούμε. Κύριε, γιατί περιμένεις κάτι από αυτό το σχέδιο. Να το δούμε, εντάξει. Να το δούμε, βέβαια. Πώς θα το... Αφού πρέπει να σωθεί ο καπιταλισμός. Όταν σώνει ο καπιταλισμός, γεμίζει πτώματα εργαζομένων. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε η πάρα δράδυσα, πολύ. Τα πάντα. Δασκάλα. Εύχομαι σε όλους. Επίλογος. Να έχουν. Ο δικό του άνθρωπο σε κανένα χωριό να πάνε με ασφάλεια σε κανένα σπίτι. Εσύ πού θα πας? Εύχομαι σε όλους πουθενά. Εδώ, Αθήνα. Φέτος δεν θα πάω. Δεν θα πάω. Ναι. Όχι, δεν θα πάω πουθενά. Να ξεκουραστείς λοιπόν. Από δεν έχω και διάθεση να πάω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν μ' αρέσει ούτε η ερημιά, δεν μ' αρέσει τίποτα. Δηλαδή δεν έχω διάθεση να πάω. Να απολαύσει την Αθήνα που είναι. Επειδή εγώ δεν έχω διάθεση, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν οι άλλοι. Για να είμαι και ειλικρινής, έχω και πολύ καλές συνθήκες. Έχω και εκεί που μπορώ να την περάσω μια χαρά στο σπίτι μου. Και έχω και την πολυτέλεια να μπορώ να είμαι σπίτι μου. Αυτό είναι σωστό. Γιατί αυτοί που θα πάνε διακοπές δεν έχουν την πολυτέλεια να μείνουν στο Λιάννα, σπίτι τους. Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι. Πολύ κύριε Κανέλη. Να το κιόλας, έτσι δεν είναι 90 οι βαθμοί, είναι 60 οι βαθμοί που πρέπει. Και 90 βαθμοί. Για να μην κάνουν παραπάνω ώρα στον πρασίρα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα και καλό καλοκαίρι. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι.